Αγαπητοί μας μαθητές, χαίρετε. Συνεχίζουμε τα μαθήματά μας και στο σημερινό μάθημα θα μιλήσουμε για τον τρίτο ήχο. Θα γνωρίσουμε τον τρίτο ήχο στα αργοσύντομά του μέλη. Αν θυμάστε, είχαμε μιλήσει για τον τρίτο και για τον βαρύ ήχο, για τους δύο αυτούς ήχους οι οποίοι ανήκουν πού? Στο εναρμόνιο γένος. Είχαμε μιλήσει για τα διαστήματα. Έχουμε στο εναρμόνιο γένος, αν θυμάστε, τι διαστήματα. Έχουμε τόνους και ημιτόνια, δηλαδή διαστήματα με 12 ηχητικά μόρια και με διαστήματα το μισό του τόνου, 6 ηχητικά μόρια, τόνο και ημιτόνιο. Ο τρίτος ήχος ανήκει λοιπόν στο εναρμόνιο γένος, έχει βάση τον φθόγκο γα, δεσπόζοντες φθόγοι γα και πα. Και βέβαια, αν θυμάστε και πάλι, το λέω και το ξαναλέω γιατί έχει περάσει αρκετός καιρός, ο τρίτος ήχος άπτεται και των δύο γενών, και του εναρμονίου και του διατονικού. Κινείται λοιπόν και κατά το εναρμόνιο γένος και κατά το διατονικό γένος. Θα το δούμε αυτό στην πράξη, να μην πάλι σας γεμίζω με θεωρίες, να το δούμε στην πράξη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τον τρίτο ήχο στα αργοσύντομά του μέλη. Σίγουρα υπάρχει διαφορά μεγάλη με τα σύντομα μέλη, το αντιλαμβάνεστε κι εσείς. Λοιπόν, ήχος τρίτος, η αρκτική μαρτυρία, στον εσπερινό του Σαββάτου. Και πάντα ξεκινάμε με το Κύριε και έκραξα, μετά και κραγάρια. Γα, γα, δι, και, δι, γα, 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 βου, πα, πα, βου, γα. Απήχημα ένα ναι στον χα, γα. Παραλλαγή. Δι, και, δι, γα, βου, γα. Υπάρχει δίεση. Αν δεν υπήρχε, ο βου τι θα ήταν, θα ήταν φυσικός ή με δίεση? Πάλι με δίεση θα ήταν, γιατί όταν το μέλος περιστρέφεται γύρω από τον γα, ο βου είναι με δίεση. Το ίδιο και εδώ. Θα μου πείτε δεν περιστρέφεται καθώς φτάνει στον βου και έχει κλάσμα. Έχουμε δύο χρόνους. Ναι μεν, αλλά ξαναεπιστρέφει το μέλος στον γα. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν ο βου είναι με δίεση. Οπότε εκεί το γα βου από διατονικό, που είναι το διάστημα δηλαδή πόσα ηχητικά μόρια, 8 θα γίνει 6. Θα έχουμε μία δίεση λοιπόν δύο μορίων. Το ξαναλέω. Γα, δι και δι γα βου, γα δι γα δι και με δι δι γα δι και ζω και, και ζω και ζώνη ζω και δι και, και ζω ζω και και. Ας μείνουμε εδώ, γιατί έχουμε και ένα ακόμη σημάδι. Θυμάστε, είχαμε μιλήσει για την διαρκή ύφεση. Είναι η διαρκής ύφεση και η διαρκής δίεση, είναι δύο φθορικά σημεία που χρησιμοποιεί ο τρίτος ήχος. Η διαρκής ύφεση τίθεται στον φθόγκο και θέλει τον ζω με ύφεση. Πάμε να το δούμε στην παραλλαγή μας και πάλι. Και ζω και ζώνη. Η ύφεση στον ζω είναι συνέχεια. Είτε υπερβαίνουμε τον ζω είτε όχι. Είναι περίπου σαν την εναρμόνια φθορά. Και ζω και ζώνη ζω και δι και ζω ζω και και. Δι και ζω και δι. Γα δι γα βου, γα δι γα δι δι και δι γα γα βου βου πα. Και βλέπετε εδώ πλέον κατεβαίνουμε και φτάνουμε, κάνουμε μια ατελή κατάληξη στον πα και κατεβαίνουμε διατονικά. Όταν λοιπόν η μελωδία φτάνει στον πα, τότε εκείνο το τετράχορδο γα βου πανί γίνεται διατονικό. Ας το πούμε και πάλι, άρση
δι και ζω και δι, γα δι γα βου, γα δι γα δι, δι και δι γα γα βου βου πα. Και συνεχίζουμε. Έχουμε υπερβατή ανάβαση 6 φωνών, άρα θα ανέβουμε στον φθόγκο νι, διατονικά, εδώ τίθεται η φθορά του γα, καθώς ισχύει το πεντάχορδο σύστημα θα λέγαμε εδώ, για να αποφύγουμε και τον ζω, πότε είναι με ύφεση, πότε είναι φυσικός. Ας το πούμε λοιπόν, νι ζω και γα βου πα, πα δι γα δι γα βου γα, γα δι γα βου πα βου πα και. Έχουμε περισσότερο άκουσμα πρώτου ήχου. Γι' αυτό και τίθεται η φθορά του γα, για να ακούσουμε το βαρύ τετράχορο του πρώτου ήχου, που είναι και το πιο χαρακτηριστικό. Γα βου πα, πα δι γα δι γα βου γα, γα δι γα βου πα βου πα πα. Στις εκδόσεις ζωής, στο ανασηματάριο, θα δείτε ότι εδώ υπάρχει φθορά του νι. Και αυτό είναι σωστό. Θα ίσχυε το πεντάχορδο σύστημα αν το μέλος πήγαινε πάνω από την κορυφή του πα, για να έχουμε ένα ολοκληρωμένο πεντάχορδο, αν θυμάστε που λέγαμε σε παλαιότερα μαθήματα. Αν λοιπόν κάνετε παραλλαγή με νι, πάλι είναι σωστό. Νι ζω και, και πάνι πάνι ζω, νι νι πάνι ζω και και. Έτσι. Και συνεχίζουμε. Εδώ βέβαια τίθεται η φθορά του γα και η λύση της μεταβολής κατά τόνου γίνεται εδώ στον και. Για να συνεχίσω και να πάω στο εναρμόνιο γένος, καθώς τίθεται η εναρμόνια φθορά του φθόγκου ζω στον ζω. Και, και ζω και ζω νι ζω και δι νι πα νι ζω και. Η εναρμόνια φθορά, θυμάστε, όταν τεθεί η εναρμόνιος φθορά στον φθόγκο ζω, θέλει τον ζω κατά 4 μόρια πιο χαμηλό. Τον θέλει, λέμε, εναρμόνιο. Και το τετράχορδο γάδι και ζω πλέον έχει 30 ηχητικά μόρια. Είναι ένα ολοκληρωμένο τετράχορδο. Και είναι και το βασικό τετράχορδο του εναρμονίου γένους. Και ζω και ζώνει. Και ο ζω βέβαια είναι συνέχεια εναρμόνιος. Είτε φτάσει η μελωδία μέχρι το ζω και επιστρέψει, είτε ανέβει και πάνω από τον ζω. Συνεχίζει να είναι εναρμόνιος. Και ζω και ζώνει, ζω και δι, νι πα νι ζω και, νι ζω και δι και δι και δι γα γα. Και συνεχίζουμε. Δι και ζώνει, ζω και δι και δι γα γα βου βου πα. Και πάλι, εδώ τίθεται η φθορά του πα, θα μπορούσε να μείνει στον και. Τίθεται η φθορά του πα για να έχουμε, επειδή και πάλι έχουμε ένα άκουσμα πρώτου ήχου, χαρακτηριστικό το τετράχορδο, το βαρύ του πρώτου ήχου. Πα, πα, νι, πα, δι, γα, δι, γα, δι, γα, δι, γα, βου, πα, και. Δι και ζω και δι γα, ζω και δι και δι γα βου γα. Πάμε να το ακούσετε και μέλος. Το απήχημά μας ένα ναι στον γα. Ναι. Κύριε, και κράξα προσε εις ακούσον μου, εις ακούσον μου Κύριε.
Κύριε, εκεκραξαπρόσε εις ακούσον μου πρόσχες τη φωνή της δέησεως μου. Εν με πρόσε εις ακούσον μου, Κύριε. Μια πρώτη γνωριμία λοιπόν με τον τρίτο ήχο στάργο σύντομα το μέλι. Συνεχίζουμε με το κατευθυνθήτο. Είμαστε πάλι στον γα. Παραλλαγή. Γα γα δι και ζω και δι γα βου πα βου γα βου γα γα βου πα βου γα βου γα. Ο βου με δίεση όταν το μέλος περιστρέφεται γύρω από τον γα. Βου γα βου γα δι και δι και 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 και. Και πάλι η διαρκής ύφεση στον και. Και ζω και δίχα βουγα, δί και ζωνίζω και δί και δίχα βουγα, δίχα βουπα. Νίζω και ζωνίζω και δί και ζωζω και διπα. Και έχουμε μία μεταβολή κατά τόνο, έτσι, και κατά γένος. Στο ύψος του και τίθεται η φθορά του πα και πάλι έχουμε ένα άκουσμα πρώτου ήχου. Νι πα, δι πα, βουγα, δι και. Και εδώ βέβαια ανεβαίνει και πάνω από την κορυφή. Ήμασταν στον και, δι. Αν το αφήναμε, χωρίς να βάλουμε τη φθορά, ή αν βάζουμε φθορά και, δι και ζωνί πα βου πα, θα πήγαινε στο βου. Τι σημαίνει όμως, θυμάστε, το πεντάχορδο και ζωνί πα βου είναι ελλιπές. Πρέπει να γίνει και αυτό ολοκληρωμένο. Άρα, για να μπορέσει να γίνει ολοκληρωμένο, θα πρέπει το πα βου, πάνω από την κορυφή, διάστημα, που είναι 10 ηχητικά μόρια, να γίνει 12 ηχητικά μόρια. Να γίνει δηλαδή το πάβου να γίνει δικέ. Αυτό γίνεται αφού βάλουμε τη φθορά εδώ του διατονικού γένους του πα. Και ισχύει το πεντάχορδο σύστημα. Και δι πα βου γα δι και δι γα γα δι γα δι γα βου πα βου πα και. Δι και ζω και δι γα, ζω και δι και δι γα, βου γα. Ακόμη μια φορά, είμαστε στο γα λοιπόν. Γα γα δι και ζω και δι γα βου πα βου γα βου γα δι και δι και 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 ζω και δι γα βου γα δι και ζωνίζω και δι και δι γα βου γα δι γα βου πα νίζω και. Εδώ δεν έχουμε κάποια φθορά. Συνεχίζουμε κανονικά. Να ισχύει ουσιαστικά η διαρκής ύφεση. Νίζω και, και ζω, νίζω και, δι και, και ζω, ζω και, και. Δι πα, βου, γα, δι και, δι, γα, γα, δι, γα, δι, γα, βου, πα, και. Δι και ζω και δι γα, ζω και δι
και διγαβουγα. Και όπως βλέπετε, ο τρίτος ήχος χρησιμοποιεί τις διατονικές φθορές, βλέπετε και στον γα και στον κε. Γι' αυτό λέμε ότι άπτεται και των δύο γενών, και του διατονικού και του εναρμονίου γένους, τόσο κατά την πορεία του μέλους, όσο και στα διάφορα συστατικά που χρησιμοποιεί ο τρίτος ήχος. Πάμε λοιπόν να το ακούσουμε και μέλος. Γα, κατευθυνθεί το η προσευχή μου ως θυμίαμα ενώπιον σου επάρσης των χειρών μου θυσία εσπερινή εις ακούσον μου Κύριε. Δεν νομίζω πως υπάρχουν ιδιαίτερες δυσκολίες. Έχουμε μιλήσει για τον αρμόνιο γένος, για τον τρίτο ήχο. Το μόνο που αλλάζει είναι η πορεία του μέλους. Είναι λίγο πιο δύσκολη. Μετά λοιπόν τα κεκραγάρια, έχουμε τα στιχερά ιδιόμελα. Τα είχαμε δει στο σύντομο μέλος του τρίτου ήχου, τα οποία και ψάλλονται κατά το σύντομο είδος κατά την ακολουθία του Εσπερινού του Σαββάτου. Γι' αυτό δεν θα δούμε λοιπόν στο αργοσύντομο είδος τα στιχερά ιδιόμελα και στο επόμενο μάθημά μας θα συνεχίσουμε και θα πάμε κατευθείαν στο δοξαστικό ιδιόμελο των στιχερών με το δογματικό Θεοτοκίον «Πώς μη θαυμάσομεν τον θεανδρικό σου τόκον παρσεβάσμιε». Αναφέρεται βέβαια στο πρόσωπο της Παναγίας μας. Αυτά λοιπόν στο σημερινό μάθημα. Καλό διάβασμα εύχομαι και θα συνεχίσουμε με τον τρίτο ήχο στο επόμενο μάθημά μας. Μέχρι τότε να είστε όλοι σας καλά. Χαίρετε.